της. Από κάτω έχει πουρέ, στη μέση έχει κιμά, τώρα από πάνω δείξω. Πουρέ και από πάνω κεφαλοτήρι με και δεν ξέρω το φούρνο. Θα το δείξω. Γκρατέν. Πώς λένε Κατερίνα στη Γαλλία? Γκρατέν. Oh. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για τη σούπα. Κατσαρόλα μεγάλη. Α, αλεύω και τη σούπα εδώ πέρα για να δοκιμάσετε και σούπα, γιατί ξέρω η Ελένη. Κατερίνα, και να σου βαλώνω. Τελειώνω τη σούπα. Να βάλω στα παιδιά να τρώνε, εντάξει, γιατί ξέρω όλοι περιμένετε πώς και πώς. Και τα φτιάχνω με την ησυχία μου μετά. Είναι φανταστικό αυτό, παιδιά, ε. Το κάνω σπίτι μου, το δείχνει κρύο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα, Κατερίνα. Καμένα από κούνια, αλλά γιατί δεν διέξα να το. Και εγώ δεν διέθελα να φάω το σπίτι. Ζαρί, τι. Όπως τα δάχτυλα, δεν πειράζει. Τυρί με ψωμί, ναι. Είναι ωραίο τυράκι αυτό. Ψωμί φρέσκο σας έχω, εδώ είναι σούπα, έτσι. Ψωμί φρέσκο εκεί μπροστά. Κάντε μπουφεδάκι, αυτό είναι κεφαλοτήρι. Ελάτε, πάρα πολύ ωραίο. Το μπουφεδάκι έτοιμο, μπορείτε να ξεκινήσετε, εντάξει. Μέσα στη σούπα, κατά προτίμηση, μια κουταλιά γιαούρτι στραγγιστό. Εγώ έτσι την τρώω. Να την πάμε έτσι. Στείλουμε τη σούπα τώρα. Κατσαρόλα, ελαιόλαδο. Αλλά και το ψωμάκι, ωραίο. Εντάξει. Στο φούλι φωτιά, παιδιά. Και ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα τα λαχανικά που λέει η συνταγή. Δηλαδή πατάτα, κρεμμύδι, σελινό. Τα κλαράκια του σέλινου, συγγνώμη, κόλλησα και σελινόριζα. Εντάξει, σήμερα δουλεύουμε με σελινόριζα. Και κάνω μία από αυτές τις σούπες της βελουτέ που ξέρω ότι όλοι τις λατρεύετε. Οι δύο συνέες νοικοκυρές τρελαίνονται για αυτή τη σούπα. Αχνίζουμε 2-3 λεπτά. Όπως έχω ξαναπεί και με την κολοκύθα, ωραίο ψωμάκι, κεφαλοτήρι. Εγώ από όλα αυτά ψωμί και κεφαλοτήρι θα τρώγα, να σου πω την αλήθεια. Έλα. Και θα ήθελα και ένα corned beef στο πλάι. Α, έχω βάλει στο φουβράρι μέσα μακαρονάδα με corned beef, παιδιά. Που την έχω φάει πάνω σε ένα σκάφο στη Μήλο. Και μου λέει η καπετάνισσα, αν μας βλέπει να είναι καλά στο Περιστέρι, μου λέει: όταν γυρίσετε από τη βόλτα με τις μάσκες, θα σας κάνω μια μακαρονάδα. Δεν κατάφερε κανείς σεφ να βρει τι βάζω μέσα. Μπα, λέω κι εγώ. Γυρνάμε από το αυτό, πεινασμένοι, ξέρεις τώρα με τα μαγιό. Καθόμαστε πάνω αυτά που νοικιάζει μόρτα, ξεπάνω βόλτα στη Μήλο, ξέρεις. Και βάζει σπαγκέτι με τη σάλτσα και τρώω και λέω: α, ωραία, με corned beef. Πω και εγώ την κάνω. Η γυναίκα μου είναι κόκαλο. 15 χρόνια μου λέει κανείς δεν κατάλαβε. Δεν υπάρχει, θα την φάτε, θα την κάνω. Θα σα αρέσει. Γιατί να μα αρέσει. Corned beef αυγά τρώω, δηλαδή που και που καμιά φορά δεν τυχαίνει ποτέ ούτε. Μακαρονάδα με corned beef. Αυγά με corned beef. Όχι, όχι, αυγά δεν ξέρω να φάμε. Αλήθεια, τρώω corned beef. Που τον μπέρδευα με το κοιμά. Δεν καταλάβει να διατρώγα. Πες ότι είναι παρόμοιο τώρα. Λοιπόν, έχουμε ζεστάνει τα λαχανικά χοντροκομμένα. Επειδή αυτά θα αλέσουμε όλα, δεν μας νοιάζει να τα ψιλοκόψουμε. Τα καθαρίζουμε, τα πλένουμε, τα περιποιούμαστε, αλλά δεν τα ψιλοκόβουμε. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ελαιόλαδο, πατάτα, σελινόριζα, κλαράκι από σέλινο, πράσο και κρεμμύδι. Θα ζεσταίνουμε 2-3 λεπτάκια σε καυτό ελαιόλαδο και τόσο απλά ρίχνουμε από πάνω νερό μέχρι να τα σκεπάσει. 3 λίτρα σας λέω. Όμως επειδή με να μου αρέσουν οι έντονες συγκινήσεις, έχω βράσει 2 πακετάκια φτερούγες, τις οποίες μετά εννοείται πως θα τις κάνω στο φούρνο, θα τις φάτε ψητές, και ρίχνω μέσα και ζουμάκι από κοτόπουλο. Εάν θέλετε να είναι τελείως χορτοφαγική σούπα, μην βάλετε ζωμό από κοτόπουλο. Εάν θέλετε έτσι πιο τα φαγητά όπως εγώ, πιο έτσι έντονα. Ωραίο. Σίγουρα έτσι. Με έχεις πεθάνει. Και σούπα, δοκιμάστε σούπα, παιδιά. Είναι έτοιμη μέσα στο blender. Είναι έτοιμη. Αυτό θα την βάλω. Εγώ πήγα με αυτό να βάλω. Λοιπόν, 3 λίτρα νερό. Αν θέλετε, βάζετε και ζωμό κοτόπουλο. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Αφήνουμε τη σούπα να βράσει μισή ωρίτσα και την αλέθουμε. Είτε στην κανάτα, στο μπλέντερ, από εκεί που σερβίρει η Ελένη, όπως κάνουν τις παιδικές τροφές που τις αλέθουν στο μπλέντερ, ή έτσι. Κατερίνα, θα μου κάνεις λίγο χώρο. Εγώ, ό,τι θες. Κορίτσια, συγγνώμη λίγο. Στην πάντα περνάει. Ευχαριστώ. Όχι, καθίστε, κάτσε μια χαρά. Μπορείς με το πράγμα αυτό, αλλά βαθιά μέσα για να μην πιτσιλιστείτε, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ανησυχής, έχω δει. Το ξέρω. Κάτω, κάτω. Είναι μέσα. Να κουμπάει κάτω. Έγινε. Να κουμπάει κάτω, ωραία. Οπότε, αλέστε τη σούπα. Σ' αρέσει. Είτε στον κάδο του μπλέντερ αυτό εδώ πέρα που κάνουν το καλοκαίρι στα μπαρ τα κοκτέιλ. Ωραία. Ή με αυτό που έχετε όλοι στο σπίτι, τη ράβδο. Και η σούπα γίνεται βελούδινη, γιατί η πατάτα και σελινόριζα έχουν άμυλο μέσα και δένει και γίνεται υπέροχη. Εγώ τη σερβίρω με γιαούρτι. Εντάξει, μέχρι εδώ. Και εγώ η σούπα είναι έτοιμη. Μπράβο. Περίμενε, περίμενε. Κάμε τις διαφημίσεις, να έχουμε να κάνουμε την ώρα που την κάνουμε. Α, ωραία, σούπερ.